Πάμε να δούμε με τα ξενοδοχεία τι γίνεται. Κύριε Ρουσουνίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριάκο, και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Θα πάτε σήμερα στον Πρόεδρο, σωστά? Σωστά. Υπάρχει μια προγραμματισμένη συνάντηση απόψε, όπου θα πάμε να δούμε γενικά κάποια θέματα που άπτονται της επαναλειτουργίας, επανεκκίνησης, αν θέλετε, της τουριστικής και δίτης ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Και θα ζητήσετε από τον Πρόεδρο τι ακριβώς? Υπάρχουν διάφορα θέματα προς συζήτηση, όπως ο εμβολιασμός των εργαζόμενων πρώτης γραμμής, οι οποίοι θα έρχονται σε άμεση επαφή με τους δυνητικούς τουρίστες, πελάτες κ.ο.κ. Τα θέματα στήριξης εργαζομένων στην βιομηχανία, τουλάχιστον μέχρι και τα τέλη Ιουνίου, όπου αναμένουμε βάσει των εκτιμήσεων με τα δεδομένα που έχουμε τώρα ότι θα έχουμε ουσιαστική τουριστική κίνηση, επαναφορά των κρατικών εγγυήσεων ίσως, θέματα κατηγοριοποίησης, διακρατικών συμφωνιών και άλλα που αφορούν την τουριστική βιομηχανία. Τώρα, υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή το ενδιαφέρον πρακτικά, οι αριθμοί τι λένε αυτές τις μέρες σε σχέση με κρατήσεις από πλευράς Βρετανίας? Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις με αριθμούς, με νούμερα αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι θα ήταν ένα επισφαλές γεγονός. Από εκεί και πέρα, όντως, διαφάνηκε ότι υπάρχει τεράστια ζήτηση, τεράστια επιθυμία. Από την πρώτη μέρα που ανακοινώθηκε, από τις πρώτες ώρες που ανακοινώθηκε το θέμα με τη Μεγάλη Βρετανία, επικοινώνησαν μαζί μας μεγάλοι τουριστικοί εταίροι, τουριστικοί πράκτορες, διοργανωτές ταξιδίων, ακόμα και ειδησιογραφικά πρακτορία μεγάλα της Μεγάλης Βρετανίας, το BBC Λονδίνου, το BBC Σκωτίας, και ζητούσαν δηλώσεις, διευκρινήσεις επί τούτου. Και φαίνεται ότι τις επόμενες λίγες εβδομάδες αναμένουμε ότι αυτό το τεράστιο ενδιαφέρον θα μετουσιωθεί και σε κρατήσεις. Παστάρα, δηλαδή ακόμη είναι μικρή αριθμή, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Όμως θεωρώ ότι με την πάροδο του χρόνου και με τις εξελίξεις αυτές και με την διακρατική συμφωνία που έγινε με το Ισραήλ, ίσως να τολμήσω να πω ότι βλέπουμε φως στην άκρη του τούνελ, τουλάχιστον για τη φετινή καλοκαιρινή σεζόν. Εφόσον η πρώτη εξαμηνία, αντιλαμβάνεστε, έχει κινηθεί σε μηδενικά επίπεδα και θεωρείται χαμένη εκ των πραγμάτων. Τώρα για τον εσωτερικό τουρισμό, τι μπορεί να προκύψει? Ελπίζουμε, επειδή σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη που είχαμε με τον Υπουργό Υγείας και μας είχε αναφέρει ότι μας συνδέει με το άνοιγμα της εστίασης, αντιλαμβάνομαι και θεωρώ ότι με το άνοιγμα της εστίασης θα επιτραπεί και στους συμπατριώτες μας να μπορούν να επισκέπτονται τις ξενοδοχειακές μας μονάδες, που αυτή τη στιγμή βάσει διατάγματος δεν είναι δυνατόν να κάνουν. Οπότε αναμένουμε ότι αυτό θα γίνει, όπως είπα, το οποίο θα βοηθήσει και να αξιοποιηθεί. Θα γίνει δηλαδή από τις 16, από την Τρίτη, θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να γίνει ή δεν το ξέρετε? Δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση. Ή θα σας το πει απόψε ο Πρόεδρος? Επ' αυτού ελπίζουμε απόψε να έχουμε κάποια νεότερα επ' αυτού. Όμως θεωρούμε ότι έτσι πρέπει να γίνει ούτως ή αλλιώς, διότι αν θα ανοίξουν οι χώροι εστίασης, αρκετά ξενοδοχεία έχουν και τους δικούς τους χώρους εστίασης. Και όπως είπα, είχε γίνει μια διασύνδεση των δύο. Οπότε θεωρώ ότι μάλλον αυτό θα προκύψει και να μπορέσει να αξιοποιηθεί και το σχέδιο στήριξης εσωτερικού τουρισμού που ανακοινώθηκε και πρόσφατα από τον αρμόδιο υφυπουργό. Διότι δεν γίνεται να υπάρχει σχέδιο στήριξης εσωτερικού τουρισμού, αλλά με διάταγμα να μην μπορούν οι Κύπροι συμπατριώτες μας να το αξιοποιήσουν και να πάνε να παραθερίζουν στις ξενοδοχειακές μας μονάδες. Μάλιστα, αλλά ουσιαστικά εσείς βλέπετε να ξεκινάει η σεζόν Απρίλη-Μάη και να πάει κανονικά μέχρι δεν ξέρουμε πότε. Κοιτάξτε, ναι, οι ξενοδόχοι στην πλειοψηφία αντιλαμβάνομαι ότι περί τις αρχές Απριλίου θα αρχίσουν σιγά σιγά να ανοίγουν όλοι. Από εκεί και πέρα ουσιαστική τουριστική κίνηση δεν αναμένουμε πριν το τέλη Ιουνίου και εντεύθε. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μια κατάσταση περίεργη. Τώρα δηλαδή κάποιοι θα έρχονται με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού ότι είναι εμβολιασμένοι, σωστά? Θα χρειάζεται και αρνητικό τεστ στα αεροδρόμια? Τι θα γίνει πριν πάει κάποιος σε ένα ξενοδοχείο? Όχι, σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή για τη Μεγάλη Βρετανία αλλά και τη διακρατική συμφωνία με το Ισραήλ, το εμβολιασμένο κοινό, ο εμβολιασμένος τουρίστας δεν θα επρόκειται σε οποιοδήποτε άλλο έλεγχο στις πύλες εισόδου της Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, η Δημοκρατία όμως έχει πει ότι πιθανόν να γίνονται κάποιοι δειγματοληπτικοί ελέγχοι.
Όμως εκτός αυτού υπάρχει και το νέο πλαίσιο κατηγοριοποίησης, όπου από την 1η Απριλίου οι τρίτες χώρες στις οποίες βρίσκονται και η Μεγάλη Βρετανία και η Ρωσία και το Ισραήλ, οι τρεις μεγαλύτερες μας αγορές δηλαδή, θα μπορούν να έρθουν τουρίστες από αυτές τις χώρες χωρίς να έχουν κάνει το εμβόλιο, αλλά με τις προϋποθέσεις της εκάστοτε κατηγοριοποίησής τους, που αν τα πράγματα κυλήσουν όπως είναι τώρα θα είναι στην κόκκινη, θα πρέπει να προσκομίσουν αρνητικό τεστ 72 ώρες προηγουμένως και ένα αφού αφηχθούν στις πύλες εισόδου να κάνουν εκεί. Και όσοι θα νοσήσουν θα είναι με έξοδα του κράτους που θα φιλοξενηθούν, σωστά? Ακριβώς υπάρχει αυτό, είναι ενισχύ. Όμως θεωρώ ότι διασφαλίζοντας με τους ελέγχους στις πύλες της Δημοκρατίας, θεωρώ ότι είναι απειροελάχιστες οι πιθανότητες, όπως και πέρσι διαφάνηκε ξεκάθαρα ότι ουσιαστικά δεν είχαμε διασπορά από την εισρωή τουριστών. Ήταν ένα ποσοστό της τάξης του 0,03% που βρέθηκαν θετικοί εφόσον είχαν αφηχθεί στην Κύπρο τουρίστες, και στην πλειοψηφία τους ήταν Κύπροι επαναπατριζόμενοι στην ουσία. Μάλιστα. Και θα φανεί και αν θα μπορέσει να ταξιδέψει ο Κύπριος ή αν θα κάνει εσωτερικό τουρισμό. Είναι και αυτά τα ζητήματα, όπως έκαναν και πέρσι. Είναι και πολλές οι κλίνες στα ξενοδοχεία που ανοίγουν τα καινούργια φέτος. Είναι αρκετές και αυτές. Λάβουμε υπόψη ότι και πέρσι το 70% των ξενοδοχείων είναι κλειστά από τον Νοέμβριο του 2019. Αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρχει πληθώρα κλινών στη βιομηχανία. Από εκεί και πέρα, λέγοντας έτσι και κάτι για τον εσωτερικό τουρισμό που αναφέρατε, πέρσι ήταν μια πρώτη τάξης ευκαιρία, νομίζω, οι συμπατριώτες μας να δουν ότι θα μπορούν καθεχρονικά να εντάσσουν στο πλαίσιο των διακοπών τους και κάποιες μέρες στο νησί μας. Ήταν μια ευκαιρία όπου αρκετοί ξαναγνωρίσαμε, να τολμήσω να πω, το νησί μας, τις κρυσμένες ομορφιές. Και θεωρώ ότι είναι ένα εφαλτήριο ώστε να μεγαλώσει και το πολύ μικρό διαχρονικά ποσοστό του εσωτερικού τουρισμού που είχαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Ρουσουνίδη.